Ladies and gentlemen, the mother of all kilograms. Μία επιστήμονας από την Νορβηγία, η Μαρή, βρίσκεται στο Παρίσι, όπου παρακολουθεί ένα διεθνές σεμινάριο πάνω στο πραγματικό βάρος του κιλού. Παρότι, φίλοι μου, αυτός δεν είναι ο τομέας της, η Μαρή θα αρχίσει να ασχολείται με μετρήσεις, οι οποίες αφορούν την ίδια. Θα βρεθεί να αναρωτιέται πόσο ζυγίζει η ανθρώπινη ζωή και με ποια μέτρηση πρόκειται να ζήσει η ίδια από εδώ και πέρα. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι τα σημαντικά δεν μπορούν πάντα να μετρηθούν και όσα μπορούν να μετρηθούν δεν είναι πάντα σημαντικά. Με βάση αυτό τον προβληματισμό και με μέσο την πραγματική αξία του ενός κιλού, αλλά και την αιμονή με τις μετρήσεις, ο Μπεντ Χάμερ, φίλοι μου, παραδίδει ένα μικρό διαμαντάκι για την αξία του έρωτα στη ζωή μας. C'est le kilo norvégien, ça? Oui. C'est lourd à porter, non? Le plus lourd fardeau de la vie, c'est de n'avoir rien à porter. Μέσα από την ηρωίδα του, ο σκηνοθέτης σαρκάζει αυτόν τον υπερορθολογικό και αποστηρωμένο τρόπο ζωής των Νορβηγών, αλλά και γενικά των Βόρειων Ευρωπαίων, που έχουν αιμονή με την αξία και με το μέτρο σε κάθε πλευρά της ζωής τους. Αντιδιαστέλλοντας αυτόν τον τρόπο ζωής με τον Γάλλο Πι, που φαίνεται να είναι η σωστή μεταβλητή στη ζωή της Μαρίε, ο Πι προσωποποιεί τη ζεστασιά των Βόρειων λαών λόγω της καλύτερης θερμοκρασίας. Ερμηνευτικά, φίλοι μου, ξεχωρίζει η Ανταλτόρ, την οποία τη συναντάμε στο ρόλο της Μαρίε. Δραματουργικά, φανερώνει με δεξιοτεχνικό, θα λέγαμε, τρόπο την πάλη η οποία συμβαίνει μέσα της. Ο ορθολογισμός από τη μία πλευρά και από την άλλη το αληθινό συναίσθημα.